καλοκαιρινή μας μουσική, να υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, λοιπόν. Μας έρχεται από τις εκδόσεις Λιβάνι. Θάλια Κουνούνη, λοιπόν, για τη συνέχεια, για την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Λοιπόν, έρχεται με ένα νέο μυθιστόρημα με τίτλο Κασετίνα. Καλησπέρα αρχικά στη Θάλια, να πούμε. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή. Λοιπόν, νέο μυθιστόρημα, λοιπόν, με τίτλο Κασετίνα. Ένα καταληκτικό μυθιστόρημα. 6 σύγχρονα εγκλήματα αναπαραστάσεις πειραμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ψυχίατρος και ένας πρώην Ναζί, 96 χρόνων, σε φυλακή της Αριζόνα, που δημιουργούν μια ξεχωριστή σχέση. Ένα ζευγάρι του σήμερα που αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα διαστροφικό παιχνίδι. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα μας τα πει τα υπόλοιπα η Θάλια. Για πες μου, Θάλια, τι πραγματεύεται το βιβλίο σου? Στην Κασετίνα πρωταγωνιστούν δύο δίδυμες αδελφές. Γύρω από αυτές περιτριγυρίζεται όλη η ιστορία. Ξεκινάμε με τη Ραχήλ, που είναι μια ηλικιωμένη επιζώσα του Ολοκαυτώματος. Και στο σήμερα του βιβλίου, 70 σχεδόν χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, διοργανώνει ένα έξυπνο σχέδιο μαζί με πολύτιμους συνεργάτες, ένα διαφορετικό τρόπο για να αφυπνίσουν τον κόσμο για τα μελανά σημεία της ιστορίας. Αυτή είναι η Ραχήλ. Η αδελφή της, η Χελένα, η οποία είναι θύμα των ναζιστικών θαλάμων αερίων, όταν ήταν 17 χρονών, μεταφυσικά βέβαια, έχει διάφορους μονολόγους στο βιβλίο, παρακτικούς μονολόγους θα έλεγα, μέσα από τους οποίους μας εξιστορεί τα γεγονότα της πολύ σύντομη ζωή της. Και μέσα από αυτές τις δύο αδελφές, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την ιστορία, να δοθούν τα ιστορικά γεγονότα με ακρίβεια, βλέπουμε πώς μπαίνουν οι βάσεις για να δημιουργηθεί ο ναζισμός. Το βιβλίο ξεκινάει από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζει με τη ζωή στο ναζιστικό Βερολίνο, με τις φρικτές συνέπειες του ναζισμού, αναφέρεται στις φυλετικούς νόμους, στα εγκλήματα της ευγονικής, για το πρόγραμμα της εκθανασίας και φυσικά αργότερα, λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Πολέμου, για τους εκτοπισμούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πλήρη αναφορά, μάλλον μεγάλη αναφορά, γίνεται στο Auschwitz-Birkenau, όπου εκεί αναφέρονται τα πάνθρωπα πειράματα του Γιώζεφ Μέγκελε. Η Ραχήλ είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, επιζώσα, που ο Μέγκελε τη χρησιμοποίησε για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί, κυρίως από τους νέους σήμερα, γιατί η γνώση είναι υποχρέωση όλων. Ο άνθρωπος μέσα από την ιστορία θα μπορέσει να αντιληφθεί τα λάθη της ανθρωπότητας για να μην τα επαναλάβουμε ξανά. Και να προσθέσω ότι με τη μνήμη τιμούμε όσους άδικα έχασαν τη ζωή τους. Γιατί με το να ξεχάσουμε είναι σαν να τους σκοτώνουμε δεύτερη φορά. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι έχει σπουδάσει και οικολογία. Πώς συνδυάζεται οι σπουδές με τη συγγραφή? Δεν συνδυάζονται, ο χρόνος απλά μοιράζεται. Η δουλειά είναι δουλειά. Η συγγραφή θέλει το δικό της χρόνο, περισσότερο για την έρευνα βέβαια, ειδικά για το βιβλίο της Κασετίνας που έπρεπε να ταξιδέψω σε πάρα πολλά μέρη και τις ώρες που έπρεπε να μην δουλεύω, δηλαδή έπαιρνα άδεια. Και φυσικά οι ώρες που γράφει ένα συγγραφέας είναι μοναχικές, είναι τις στιγμές του πολύτιμου χρόνου του. Τώρα από θέμα το πώς συνδυάζεται, νομίζω ότι πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν ως επάγγελμα κάτι πολύ διαφορετικό από το γράψιμο. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα σχόλια των αναγνωστών για αυτό το βιβλίο? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλά άτομα που δεν κατάφεραν να τελειώσουν αμέσως την Κασετίνα. Είχαν συγκλονιστεί, είχαν διαβάσει πράγματα τα οποία αγνοούσαν και ήθελαν το χρόνο τους. Είναι σκληρό βιβλίο, το παραδέχομαι, γιατί όπως είπα και πριν, είναι με ακρίβεια τα ιστορικά γεγονότα που δίνονται. Είναι ένα βιβλίο που δεν περιμένω εγώ κάποιος να μου πει «Α, Θάλια, μπράβο, τι ωραίο βιβλίο». Είναι ένα βιβλίο όλων. Δηλαδή είναι για να μας ενημερώσει. Οι περισσότεροι που το διαβάζουν, συζητάμε και με ρωτάνε, θέλουν να μάθουν περισσότερα όσον αφορά αυτά τις μελανές στιγμές της ιστορίας. Τα πρόσωπα που διαδραματίζονται είναι υπαρκτά?
πέρα από το main και το τίτλο. Οι πρωταγωνιστές όχι. Οι υπόλοιποι μέσα, οι σχολές, οι γιατροί, όλοι όσοι αναφέρονται που αφορούν αξιώματα των ναζιστών, ναι, είναι υπαρκτά πρόσωπα. Υπήρξαν υπαρκτά πρόσωπα. Η Ραχίλ, ας πούμε, υπήρχε υπαρκτό πρόσωπο. Που όχι. Είναι... Οι δύο ηρωίδες, όπως το έχω πει, έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσουν την ιστορία. Οι πρωταγωνιστές, οι αδελφές, οι γονείς κτλ. Είναι φανταστικά πρόσωπα. Οι υπόλοιποι που περιστρέφονται γύρω από αυτούς, όπως ας πούμε ο Μέγκελε, όπως και ο, εντάξει, αυτό είναι βέβαια γνωστό, ο Αντόλφος Χίτλερ, παίζει στο βιβλίο, έχει και διαλόγους στο βιβλίο με τον πατέρα των κοριτσιών. Δηλαδή του έχω δώσει φωνή μέσα από το βιβλίο. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, θα ταξιδέψει και αλλού? Μακάρι και το εύχομαι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Χρειάζεται πολλά βήματα. Είναι δύσκολο να μεταφραστεί ένα βιβλίο στο εξωτερικό. Αλλά θα το ήθελα με όλη μου την ψυχή. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι είναι ήδη στην Ελλάδα, οπότε θεωρείται ότι είναι και Ελλάδα και Κύπρος, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, έτσι γίνεται πάντα, από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, και μετά από 2-3 εβδομάδες φτάνει και στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάλια μου. Καλή συνέχεια. Θα ήθελα να... Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Ωραία. Ένα μήνυμα μόνο τέλος προς τους ακροατές μας. Ποιο θα ήταν αυτό? Είναι και τελευταία εκπομπή σήμερα. Υπομονή για τις δύσκολες μέρες που περάσαμε. Επιστροφή στην ρουτίνα μας, στην γλυκιά ρουτίνα μας. Αισιοδοξία, δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, σε ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, Θάλια Κουνούνη, λοιπόν, με τίτλο Κασετίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς.